Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσίων. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Μελίσσια Ήφαιστος ήρθε υπέρ των Μελισσίων με 1-0. Μαζί μας έχουμε τον προμηνητή της ομάδας του Ηφαίστου, τον κύριο Σάσαλο Διονύση. Κύριε Σάσαλε, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση των Μελισσίων για τη φιλοξενία. Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Εμείς πριν φάμε τον γκολ είχαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες να προηγηθούμε, δεν τα κάναμε. Αυτό που έχω να πω ότι ξέραμε ότι έρχεται από μια πολύ απαιτητική εβδομάδα ο Σύλλογος των Μελισσίων, γιατί είχε παίξει 2 παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά με τη Διάνα Ηλιούπολης, ένα στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο. Θέλαμε να μπούμε με το 0 στο ημίχρονο, δεν το καταφέραμε. Γιατί ξέραμε ότι μετά το 65-70 σίγουρα στις ερασιτεχνικές ομάδες θα υπήρχε κόπωση και εκεί θα θέλαμε να το εκμεταλλευτούμε. Γι' αυτό φάγαμε ένα γκολ που θεωρώ μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει, με αποτέλεσμα να δώσουμε φτερά στην ομάδα των Μελισσίων και ψυχολογία, και από εκεί και έπειτα να μπαίνουν πολύ δυνατά στις φάσεις τα παιδιά και να πιστέψουν ότι θα πάρουν την νίκη όπως και την πήραν. Προσπαθήσαμε στο ημίχρονο με κάποιες αλλαγές και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Το γυρίσαμε στο τέλος, πήρα το στόπερ μου από πίσω και το γυρίσαμε σε 4-4-2. Βρήκαμε μια-δύο ευκαιρίες, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το χ μπορεί να ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών μου. Και για την προσπάθεια που έκαναν και γενικότερα τον τελευταίο καιρό καταθέτουν ψυχή, καρδιά για να φτάσουν την ομάδα εδώ που την έχουν φτάσει, και τους έχω πει και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή της ομάδος. Αυτό το παιχνίδι πέρασε, δεν πήραμε τίποτα, φεύγουμε με την πίκρα ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας, αλλά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που θα έχει και συνέχεια και διάρκεια με τον τρόπο που λειτουργεί, και νομίζω ότι η παραμονή που είναι ο στόχος της ομάδος είναι αποκλειστικά στα πόδια μας, εξαρτάται πλέον καθαρά από εμάς. Αν είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι στο στόχο, 3 παιχνίδια, 3 βήματα, 3 τελικοί, για να πάμε το καράβι στο λιμάνι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ για την προσπάθεια των παιδιών. Ξαναλέω, είμαι περήφανος που είμαι προπονητής τους. Όπως θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα των Μελισσίων, γενικότερα και για την απόδοσή τους, αλλά γενικότερα για την συμπεριφορά τους. Πολύ ωραία. Είμαι ο Σπύρος Πέτας για το abola.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ.